στο YouTube Marley Master εδώ από το TSA Craft και σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Γιατί, λοιπόν, εχθές καθώς έβλεπα τα βίντεο στο κανάλι, ξαφνικά κοίταξα τους subscribers και ο αριθμός είχε ανέβει τρομερά. Από τους 30 που ήμασταν τον τελευταίο μήνα, πήγαμε στους 42. 42 subscribers. Δεν είναι τέλειο? Ναι. Για σας μπορεί να ακούγεται πολύ λίγο, γιατί ξέρετε, άλλοι YouTubers έχουν και 50 εκατομμύρια και 10 εκατομμύρια, αλλά 40 είναι μια αρχή. Μια πολύ καλή αρχή πιστεύω για το κανάλι και για την Ελλάδα γενικότερα. Λοιπόν, οπότε σκέφτηκα τι θα γινόταν να μαθαίσουμε ένα στόχο και ο στόχος μας είναι 50 subscribers. Τόσο απλό. 50 subscribers είναι ο στόχος αυτού του καναλιού για αυτή τη σεζόν. Αν μπορέσουμε να πετύχουμε subscribers, θα κάνω ένα special video. Όπως αυτό εδώ. Ναι, αυτό είναι ένα special video για τους 40 subscribers. Και τι θα κάνουμε ακριβώς? Λοιπόν, ετοιμαστείτε να δείτε. Θα κάνουμε ένα νέο world, a world survival και the noob challenge. Τι είναι το noob challenge? Θα καταλάβετε σε λίγο. Αλλά πρώτα, ας πάμε από τους κανόνες καθώς φορτώνει. Το noob challenge είναι ένα challenge στο Minecraft το οποίο προσπαθείς να είσαι όσο πιο άχρηστος μπορείς να γίνεις. Δηλαδή, παραβαίνεις όλους τους κανόνες του Minecraft, σκάβεις straight down μέχρι να σε βρει λάβα ή να βρεις diamonds. Αλλά όλα αυτά χρειάζονται λίγο dirt. Γι' αυτό ας πάμε να πάρουμε dirt και να χτίσουμε το dirt house μας όπως είμαστε νουμπάδες. Λοιπόν, για αυτό το επεισόδιο θα είμαστε νουμπάδες. Δεν θα με αποκαλείτε Marley Meister ούτε TSA Craft όπως αλλιώς με λένε. Μπορείτε να με λέτε νουμπά. Hey, εσύ, νουμπά στο βάθος. Σε σένα μιλάω, Κωνσταντόπουλο, έλα να σε φάω. Δύο, έλα εδώ. Δύο. Δεν μπορώ να πετύχω ένα Κωνσταντόπουλο, βλέπετε. Και γι' αυτό είναι το noob challenge. Οπότε, hey, πήραμε ένα φτερό. Ναι, και τι είναι αυτό, ένα cave. Δεν έχω τόρτσες, αλλά πάω να το ξερευνήσω. Ένα ζόμπι, κανένα πρόβλημα. Θα το βαρύσω με το χέρι μου. Όπως βλέπετε, είμαι πολύ προ γιατί μπορώ να δέρνω ζόμπι με τα χέρια μου. Και by the way, αυτή τη φωνή θα κάνω σε αυτό το βίντεο τέλος πάντων για να φέρουμε περισσότερους νουμπάς, αλλά ναι, όπως μπορείτε να δείτε, χτυπάω αυτό με το dirt μου και δεν ξέρω, μπορεί να χαλάσει το durability του, οπότε θα το βαρέσω με το κοτόπουλο και hopefully θα πάρουμε λίγο rotten flesh. Ναι, και experience, νικήσαμε το πρώτο μας ζόμπι, δεν είμαστε τέλειοι, δεν είμαστε προ. Ναι, είμαστε. Και τώρα πρέπει να βρούμε diamonds και να πάρουμε dirt. Το dirt είναι awesome. Το dirt είναι τέλειο. Επίσης, θα χρειαστούμε να βρούμε ένα wood και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να πάω απ' έξω. Oh, grass! Πρέπει να το βαρέσω. Κι άλλο grass, κι άλλο grass. Τρομερό, το grass δεν είναι τέλειο. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να πάμε να πάρουμε wood. Hey, να λίγο wood. Wood, έλα εδώ να σε κόψω. Γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε wood, βαράω το δέντρο. Ώστε πρέπει να βαρέσω το ξύλο. Εντάξει, δεν το ξέρω. Παίζω χρόνια Minecraft, αλλά δεν το ξέρω αυτό. Συγγνώμη ρε παιδιά, μ' αρέσει το creative γιατί είμαι ένας τσιτεράς. Οπότε, τώρα που πήραμε wood, μπορούμε να φτιάξουμε ένα πέτρινο crafting table. Δεν είναι υπέροχα τα πέτρινα crafting table, σας αρέσουνε και εσάς? Ναι, θα το βάλω εδώ πέρα δίπλα στον ποταμό που δεν πρόκειται να μου βγουνε καλαμάρια. Ναι, ξέρετε, αυτά τα ενοχλητικά που μισούνε τον κόλτο. Λουλουδάκια! Θα πάρουμε τα λουλουδάκια! By the way, ξέχασα να σας πω ότι μόλις σκοτωθούμε το challenge τελειώνει, πιθανόν να σκοτωθούμε από κάποιον creeper, αλλά δεν πειράζει. Προσπαθούμε να το αργοποιήσουμε όσο μπορούμε. Ο κι άλλο grass! Oh my god, μου έδωσε το grass, τώρα μπορώ να το φυτέψω. Όχι, δεν μπορώ. Δεν πειράζει. Όπα. Αυτό νομίζω χρησιμοποιείται για γυαλί. Τι θα γινόταν εάν... Λουλουδάκι! Μπούμ! Hey, γιατί δεν μπορώ να δω ανάμεσα, υποτίθεται ότι είναι παράθυρο. Και τώρα τι σημαίνει αυτό? Γιατί μπορώ να τρέχω πιο γρήγορα και γιατί με αυτό? Θέλω κοτόπουλα! Κοτόπουλα, ελάτε σε μένα! Κοτόπουλο! Πεινάω, πρέπει να σε φάω. Είσαι νόστιμο και το ξέρεις, γι' αυτό άσε με να σε σκοτώσω. Hey, και ένα πρόβατο, το οποίο σίγουρα δεν θα μας χρησιμοποιηθεί για κρεβάτι όταν το σκοτώσω. Και όχι, δεν θα χρειαστούμε τα σύρις, αυτά που λένε για τα σύρις είναι βλακίες. Δεν χρειάζεσαι σύρις για να κόψεις το πρόβατο, απλά ορίστε, στο δίνει έτσι. Και παίρνεις και μπριζολίδια.
Τώρα πάμε να βάλουμε αυτό μέσα στη θάλασσα γιατί θα είναι πιο εύκολο να το σκοτώσει και θα μπορούμε να τα πάρουμε τα αντικείμενα πιο εύκολα. Λαγούδια, αυτά σου δίνουν φαΐ? Δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι για να ψήσει το φαΐ πρέπει να το πετάξει στη λάβα. Όχι. Αποτυχία. Δεν πειράζει. Επειδή εμείς όμως είμαστε τέλειοι, θα συνεχίσουμε με το σπίτι μας. Το τέλειο σπίτι μου, εκείνο το φτιάξα και όπως βλέπετε του κάνα μια αναβάθμιση. Του βάλα ξύλινη σκεπή, γιατί πιστεύω ότι το ξύλο είναι πιο μοντέρνο και όλοι το χρησιμοποιούν στο Minecraft. Ναι. Και ου, μιας και το λέτε, νομίζω ότι ξέρω γιατί θα χρησιμοποιήσουμε το ξύλο μας. Γιατί είναι τόσο λίγο αυτό? Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε το ξύλο μας για να φτιάξουμε ένα crafting table, επειδή έμαθα ότι δεν υπάρχουν άλλα crafting tables εκτός από το ξύλο και θα φτιάξουμε tools. Γιατί δεν μου κάνει pickaxe? Ναι, σωστά, χρειάζομαι αυτές εδώ πέρα τις βλακίες για να φτιάξω ένα pickaxe. Και ναι, τώρα που φτιάξα pickaxe πάμε να φτιάξουμε και τα άλλα. Θα φτιάξω ένα sword για να μπορώ να σκοτώνω τα κοτόπουλα πιο εύκολα. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί σαν παράθυρο, οπότε μπορεί να το βγάλω αργότερα. Τώρα, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να πάρουμε ένα stone, πώς το λένε αυτό, για να φτιάξουμε φούρνο, έτσι δεν είναι? Ναι. Όπα, γιατί βαράω με το σπαθί? Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να βαράω με το φτιάρι. 2, 3, 4, νομίζω χρειάζεται 9, 5, 6, 7, είμαστε πολύ κοντά, 8, 9, ναι. Και τώρα μπορούμε να πάμε και να χτίσουμε το φούρνο. Πού είναι το σπίτι μου? Α, να το σπίτι μου. Είναι πολύ ωραίο το σπιτάκι μου, έτσι δεν είναι? Μπορώ να του βάλω και πόρτα. Αλλά πρώτα, να πρέπει να χτίσουμε ένα φούρνο, τον οποίο θα το βάλουμε στο πάτωμα για να εξοικονομούμε χώρο, γιατί είμαστε προ και έτσι φάση. Και σκέφτομαι να πάρω μερικά slabs, να τα βάλω εδώ πέρα αφού σκάψω το dirt. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Τώρα δεν μπορεί να μας φάει τίποτα, κυριολεκτικά τίποτα. Και τώρα θα πάρω ό,τι μου απομένει από wood, θα το βάλω εδώ πέρα και θα ψήσω τον μπριζολίδι μου. Τώρα θα πάμε να βρούμε κι άλλα κοτόπουλα. Κοτόπουλα, είναι νόστιμα. Ναι, σε κάνουν ένα πεινάς κυριολεκτικά και μετά σε βαράνε κατά κάποιο τρόπο. Δεν έχω καταλάβει ακόμα, νομίζω χρησιμοποιούν μαγεία. Το επόμενο κοτόπουλο που θα δω είναι μάγος, έτσι δεν είναι? Είσαι μάγος. Είσαι μάγος και σε σκότωσα. Λοιπόν, τώρα ψάχνουμε για πρόβατα. Λουλουδάκι. Πήρα το λουλουδάκι. Μπράβο μου. Πρόβατα. Εκεί πέρα μπορείτε να τα δείτε και κόκκινα λουλουδάκια. Και γρασίδι. Μην ξεχνάμε το γρασίδι. Θα ψοφήσουμε χωρίς αυτό, αλλά δεν ξέρω ακόμα πώς το χρησιμοποιούμε χωρίς να ψοφίζουμε. Τώρα, και άλλα κοτόπουλα. Τα κοτόπουλα είναι ωραία. Γιατί γεννάνε αυγά και τα αυγά μπορείς να τα φας ομελέτα. Και ομελέτα είναι νόστιμη. Λοιπόν, τώρα θα βαρέσουμε αυτό εδώ πέρα και αυτό για να τους πάρουμε το γουλ. Μπούμ! Αυτό είναι. Το γουλ νομίζω το λένε γρασίδι στα ελληνικά, δεν ξέρω πώς το λένε. Δεν είμαι Έλληνας. Όχι, πλάκα κάνω, Έλληνας είμαι. Απλά είμαι αγράμματος. Γι' αυτό ξέρω να παίζω τόσο καλό Minecraft. Όχι. Καλά, εντάξει, θα βαρέσω το σπαθί. Όχι το σπαθί, δεν θα βάλω στο σπαθί. Θα πάω να φάω μπριζολίδι. Γιατί το μπριζολίδι μου φτιάχνεται. Γιατί κινούμαστε τόσο αργά? Με το F5 δεν αλλάζω, ναι. Γιατί κινούμαστε τόσο αργά? Και... α, μάλιστα, άρα το Minecraft είναι first person shooter. Ωραίο. Λοιπόν, θα σας πω μια αλήθεια. Δεν έχω ξαναπαίξει Minecraft. Άσχετα μα φαίνομαι τόσο καλός σε αυτό το gameplay. Θα πετάξουμε δύο αυγά στη μούρη του χόρτου. Χόρτου, άμα με πιάνετε. Και τώρα θα φάμε αυτό. Είναι νόστιμο. Ναι, είναι νόστιμο. Πάμε να σκοτώσουμε κι άλλα ζόμπι για να πάρουμε κι άλλο νόστιμο. Ένα ζόμπι. Δεν βλέπω ζόμπια και είναι σκοτεινά εδώ πέρα. Δεν ξέρω πού να πάω. Δεν έχει ζόμπια καλά, εντάξει, θα γυρίσω. Ευχαριστώ πολύ ζόμπια, με κάνατε να έρθω μέχρι τη σπηλιά για να μην κάνω απολύτως τίποτα. Οπότε πάω να φάω το φαΐ μου και... λοιπόν, σε όλους τους νουμπάδες, όπως σε μένα έρχεται μια στιγμή της μέρας ή θα έπρεπε να πω της νύχτας, όπου πρέπει να βγουν έξω και να... wow my god! Είδατε αυτό που είδα? Πέρα από το νουμπίδικο τώρα το θέμα. Είδατε αυτό που είδα?
Έχει ένα desert village εκεί πέρα και δεν το είχαμε δει το σύνορα. Βέβαια, αφού είμαστε νουμπάδες, πού να το δούμε. Κυριολεκτικά τώρα. Δεν το. Αλλά τώρα έχω μπριζολίδια. Έχω cooked mutton. Και μπορώ να πάω να εξερευνήσω αυτό το village επιτέλους. Θα έχει χωριά της και θα τους σκοτώσω. Αλλά πρώτα θα τους κλέψω το φαΐ. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να βαρέσουμε αυτό το σκελετό. Να τον φέρουμε από μπροστά μας. Για να τον σκοτώσει ο άλλος, καταλάβατε. Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είσαι? Τον χάσαμε. Παιδιά, πρέπει να τρέξουμε. Πρέπει πραγματικά να τρέξουμε. Γιατί αυτά τα μπριζολίδια θα μας φάνε. Θα μπούμε εδώ μέσα. Είχε φούρνο. Και. Wow my god, είμαστε super pro. Είμαστε MLG. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Βρήκαμε αυτές τις βλακίες. Δεν ξέρω κι εγώ τι είναι. Και μπορεί να μείνουμε εδώ πέρα. Να πάρουμε και το κουτί, αλλά βρήκα pickaxe. Ξέρετε τι είναι το pickaxe, άμα δεν ξέρετε τι στενουμπάδες σαν εμένα. Και ένα ζόμπι. Το οποίο θα πρέπει να σκοτώσω. Αλλά φοβάμαι τα ζόμπι. Δεν πρέπει να το ξέρετε κι αυτό. Και ένα σκελετός έχει παγιδευτεί εκεί μέσα. Οπότε θα μπούμε εδώ και θα μιλήσουμε με τους καλούς τους κύριους. Δεν έχεις τίποτα καλό, το ξέρεις έτσι. Τώρα, όπως μου λέει ο συνάδελφος νουμπάς εδώ πέρα με τα άσχημη τη μύτη, πρέπει να βγω έξω και να σκοτώσω τα ζόμπι. Ελάτε κύριε ζόμπι. Τι θέλετε? Θέλετε να μπείτε? Oh, μας βαράτε τον κύριο, έτσι δεν είναι? Πρέπει να σας σκοτώσω γι' αυτό. Νομίζω ότι το pickaxe θα κάνει περισσότερο damage. Ναι, κάνει περισσότερο damage. Boom. Έτσι, μπράβο. Και νομίζω έχω συνηθίσει τα mechanics του 1,9. Ναι, έχω συνηθίσει τα mechanics του 1,9. Τι είναι αυτό? Oh! Με τρόμαξες. Νομίζω ότι ήσουν ζόμπι. Αλλά τώρα πρέπει να φάμε φαΐ. Και καθώς τρώμε φαΐ, θα σας πω μια ιστοριούλα. Το λοιπόν, εχθές το βράδυ, καθώς έτρωγα τα μακαρόνια μου, σκέφτηκα γιατί να μην αρχίσω ένα κανάλι στο YouTube. Και ναι, αυτό έγινε. Oh my god, με τρώνε αυτά τα πλάσματα. Και ένα κουνέλι, πρέπει να σκοτώσω το κουνέλι, θα με φάει. Λοιπόν, όπως ξέρουμε, τα ζόμπι μας κυνηγάνε. Και τι είναι αυτό? Το βλέπετε κι εσείς αυτό? Είναι ένας μαύρος τύπος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους μαύρους, απλά είναι ένας μαύρος τύπος, τον οποίο θα πρέπει να βαρέσω. Και αυτά τα πράσινα τα πλάσματα. Φύγε από εδώ. Oh my god, τι ήταν αυτό? Ναι, σκοτωθήκαμε. Αυτό είναι τέλειο. Και ταυτόχρονα σημαίνει ότι το challenge μας τελείωσε. Κάναμε ό,τι έκανε ένας νουμπάς. Ό,τι πιο τρελό μπορείτε να φανταστείτε για τους 40 subscribers. Και ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε. Ουφ. Ήταν πολύ δύσκολο να παίζει σαν νουμπάς για τόσο καιρό και μόλις έκανε τη spawn ένα creeper. Επίσης, μην δοκιμάσετε αυτό το tutorial στο σπίτι. Λοιπόν, τώρα όπως είπα και πριν, άμα σας άρεσε το βίντεο, δώστε το ένα μεγάλο like. Και επίσης, άμα θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο σε γι' αυτό, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ελπίζω να σας άρεσε το Noob Challenge.